Σε καραντίνα η αγορά των ακινήτων με τις αγροπολισίες να είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Δυστυχώς η ανωδική και αναπτυξιακή πορεία που είχαν πάρει τα ακίνητα πριν την εμφάνιση του COVID-19 χάθηκε από τα μάτια μας και από την αγορά και τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αρκετά δύσκολη στην αγορά των ακινήτων. Είναι αναμενόμενο και φυσικό να μην υπάρχουν ενδιαφερόμενοι τόσο για αγοραπολισίες ακινήτων, αλλά και για ενοικιάσεις, αφού η επαγγελματική δραστηριότητα περιορίζεται. Πολλές φορές βλέπουμε και εγκαταλελειμμένα ακίνητα και δεν υπάρχει ενδιαφέρον για νέες επαγγελματικές στέγες. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα με το θέμα του COVID δεν θα πάνε χειρότερα, ώστε για άλλη μια φορά να ανακάμψει η αγορά των ακινήτων και να αποτελέσει και πάλι το μοχλό για την οικονομία γενικότερα. Ακόμη και οι όποιες διαδικασίες για αγοροπολισίες ακινήτων είχαν ξεκινήσει στην προ-κορονοϊού εποχή, σήμερα είτε δεν προχωρούν είτε έχουν κολλήσει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Όσον αφορά τις αγοραπολισίες, κάποιες αγοραπολισίες που είχαν ξεκινήσει προ-κορονοϊού, πολλές από αυτές βλέπουμε να μην συνεχίζονται, να ματαιώνονται και κάποιες δειλά-δειλά να συνεχίζονται, έχοντας σαν σοβαρότατο εμπόδιο τη γραφειοκρατία, τις κλειστές δημόσιες υπηρεσίες, τα ραντεβού στην εφορία και γενικά μια τεράστια αργοπορία που οφείλεται στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και στο κράτος. Είναι προφανές ότι αυτή η ελάχιστη κινητικότητα που υπάρχει στην αγορά των ακινήτων θα έπρεπε να προστατευθεί και θα έπρεπε να ενθαρρυνθεί με διευκόλυνση των διαδικασιών και όχι με προβολή εμποδίων καθημερινά. Αβεβαιοκρίνεται το μέλλον και η ανησυχία είναι έντονη.